Ξεκινάμε με το ΜΕΑ 5α. Βλέπουμε ό,τι βλέπαμε και τις τελευταίες μέρες, ενώ βλέπουμε το δεύτερο σήμερα. Καλώς τα παιδιά! Γεια σας παιδιά! Καλησπέρα! Όλα καλά! Εντάξει! Γεια στα χέρια σας παιδιά! Καλό κουράγιο, καλή δύναμη! Πολύ ζεστή σήμερα! Βλέπετε, μιλάμε κάτω με τα μαστόρια. Ζήτω Μελισανίδης φωνάξανε, όλοι τους τα λένε, δεν τους τα λέω εγώ. Για κάποιους που λένε ότι βάζω τον κόσμο να λέγεται Μελισανίδη, υπέρ του Μελισανίδη, παιδιά, εγώ τον Μελισανίδη τον κουστάρω για την πάρτι μου. Τώρα, αν δεν σας αρέσει που τον κουστάρω, εντάξει, μπορείτε να το κρατάτε και τον εαυτό σας. Τα παραπάνω σχόλια με θίγουνε. Δεν τα έγραψα, αλλά με θίγουνε. Ούτε με ξέρει ο άνθρωπος, ούτε τον ξέρω. Ούτε έχουμε άλλη σβερίσια. Απλώς τον κουστάρω και αδείς κάει φράγκα. Καβούριας που το λέτε και ξεκαβούριας, δεν ξέρω εγώ τι λέτε. Ας δούμε τώρα εδώ την πτήση, πώς κατεβαίνει ο τένοντας, για να συνεχίσουμε το βιντεάκι από το τομέα 5α. Σύνολο θα μπουν 8 τένοντες σήμερα. Έχουν μπει ήδη 5, συγγνώμη, έχουν μπει ήδη 6. Αυτός είναι ο 7ος, ο 7ος. Έτσι. Και περισσεύει ακόμα μία τρύπα στην από εδώ μεριά, σε αυτή τη βάση, γιατί η πρώτη βάση ή εκ των δεξιών, πέρα δηλαδή αυτή εδώ η βάση, είναι όλη με τους 32 τένοντες. Αυτή εδώ η βάση ή εξ ανατολών, έτσι, χωροταξιακά σας το λέω, δηλαδή που είναι προς τη μεριά της Νέας Ιωνίας, έχουν μπει 30, με αυτόν 31 και ένας ακόμα 32. Όπως σας είχα πει και σε προηγούμενα βίντεο την περασμένη εβδομάδα, θα είναι 32 σε κάθε βάση. Άρα πέσαμε μέσα σε αυτό. Λοιπόν, καθώς συνεχίζετε πάλι το έργο να μπει μέσα ο τένοντας, μη σας καθυστερώ με αυτό το βίντεο, είδαμε πως μπήκε. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στον τομέα 5α, γυρνάει ο φακός. Βλέπουμε τις κολόνες, τις καριάτιδες, έτσι, να κάνουμε ένα παραλληλισμό, εγώ έτσι τις βλέπω, βλέπω ένα Παρθενό να ανακτίζεται, ένα παλάτι, έχουμε μείνει λίγο πίσω όσον αφορά τις εργασίες στο τομέα 5α, γιατί παιδιά εδώ δεν πιστεύω να πέσουν, πώς να το εξηγήσω τώρα, επειδή είναι λίγο και πυλώνας εδώ και θα είναι το πέταλο. Δεν ξέρω ακριβώς, είναι το πέταλο, βλέπετε εδώ το πέταλο που περικλεί το ΜΕΑ 4 έως το ΜΕΑ 6. Εδώ είναι το μυς του πετάλου μαζί και ο πυλώνας, έτσι, και δεν ξέρω τι εργασίες θα γίνουν και γιατί καθυστερούν. Λοιπόν, ήρθε και μια πιτσιρικαρία εδώ πέρα, πολύ όμορφη, και αστιάσουμε λίγο το ΜΕΑ 4 Βασίλισσα Θήρα 22 από τα δυτικά. Οι εργασίες γινόντουσαν, παιδιά, κάτω στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο, μάλλον ξεκαλουπώνανε κάτω τις σιδεριές, έτσι, εδώ στα κουτάκια αυτά που λέγαμε με τον Παναγιώτη το φίλο, βγάζανε αρκετές σιδεριές και έχουν μείνει τώρα οι σιδεριές πάνω και στο τελευταίο ρετυρέ πάνω, όπου και εδώ θα σταματήσει. Έχει ντυθεί η κολόνα με τσιμέντο, περιμένει ακόμα μία αναμονή, όπως βλέπετε πίσω δεν υπάρχει άλλη αναμονή. Έχει κλείσει, έχει διπλοκαπελώσει και δεν υπάρχει αναμονή. Εκεί θα ρίξουν μόνο μπετό, ξέρω εγώ, για να κλείσει σαν επιφάνεια. Όχι για να γίνει άλλος όροφος. Εδώ έχουμε, βλέπουμε τον κερκιδοφόρο, τόσο αυτόν όσο και πιο νότια, πιο ανατολικά εννοώ, πιο μέσα, πιο ανατολικά. Λοιπόν, μάγκες, κλείνω και αυτό το βιντεάκι με το ΜΕΑ 5α και 4. Ζητώ για εκ, μάγκες μου, να είμαστε καλά. Και όλα καλά.